Λίγες μέρες μετά τα εξώδικα που έστειλε η Ρούλα Πισπυρίγκου στους 5 ιατροδικαστές, η Real News αποκαλύπτει τη νέα ιατροδικαστική έρευνα με την οποία η υπεράσπιση της 34χρονης επιχειρεί να ακυρώσει το πόρισμα για τον ασφυκτικό θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της. Σειρά καταθέσεων από ειδικούς επιστήμονες που αμφισβητούν το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακού και Καλόγρια για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών, έχει πλέον στη διάθεσή της η υπεράσπιση της Ρούλας Πισπυρίγκου. Η κατηγορουμένη προτάσει το επώνυμα της ιατροδικαστού Ουρανίας Δημοπούλου, η οποία ορίστηκε ως πραγματογνώμονας. Σύμφωνα με το επώνυμα, οι κακώσεις στο πρόσωπο των δύο παιδιών φαίνεται να προκλήθηκαν μετά τον θάνατό τους. Παράλληλα, στην περίπτωση της Ήριδας εντοπίστηκε ένα ματωμένο πανάκι. Η ιατροδικαστής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα στο πανάκι είναι υπερβολική και δεν δικαιολογείται από τις περιορισμένες κακώσεις στο στοματάκι της Ήριδας. Επομένως, δεν συντέλεσε τον μηχανισμό θανάτου. Το υπόμνημα αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο της Ρούλας Πισπυρίγκου, όπως και οι καταθέσεις 6 ιατροδικαστών, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι των δύο παιδιών οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Τα ευρήματα δεν συνάδουν με θάνατο, που ο τρόπος τέλεσής τους είναι η απόφραξη ανωτέρω αεροφόρων οδών. Από το υλικό που είχα λάβει υπόψη μου, δεν μου είχε προκύψει εικόνα εγκληματικής ενέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που είχα χαρακτηρίσει τον θάνατο αδιευκρίνιστο. Η 34χρονη κοινοποίησε εξώδικες προσκλήσεις στους ιατροδικαστές Σπηλιοπούλου, Καρακού και Καλόγρια Ευτυχή Δικελέων και τους καλεί να απαντήσουν άμεσα. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν μοιραία και τα οποία υποχρεούται να απαντήσει ένας ιατροδικαστής που παίρνει ανοιχτά θέση για ανθρωποκτονία και την οποία εισφέρει στις αρχές και τα οποία ουδόλως απαντώνται στη γνωμοδότηση που συντάξατε. Οι γνωματεύσεις αυτές την κατέστησαν κατηγορούμενη και την κατέστρεψαν, δηλώνει η υπεράσπισή της.